Χριστούγεννα ήρθανε και πάλι. Είναι η χαρά η πιο τρανή. Δες την κορφή του βουνού, χιόνι στρωμένο παντού, παντού. Χτυπά το τζάμι ένα σπουργίτη, να του ανοίξουμε να μπει. Να μπει για να ζεσταθεί και τη φωτιά του τζακιού με μας να χαρεί. Σπουργίτη μου γλυκό, πιο μυστικό. Σε μας δεν γελάει δάς, γιατί δεν μας λες τι ποθείς, τι ζητάς. Καλές χαρούμενες γιορτές γεμίζουν φως οι καρδιές. Παντού ακούγονται ευχές για χίλιες χαρές. Κάνατε πάλι και ρίξατε την ασφάλεια. Α, πανάθεμά σας παλιόπαιδα, θα σας κρεμάσω. Πάνε τα ωραία τα λαμπάκια. Δεν είμαι καλά. Να κάτσω. Πνίγομαι. Θα σκάσω. Σα δεν ντρέπεστε. Δυο μέτρα γαϊδούρια. Λοιπόν, κόφτε την πλάκα και τα χάχανα. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Σε τρεις ώρες θα είμαι πίσω. Και θέλω να τα βρω όλα στην εντέλεια. Μα έλα τώρα, θεία. Θιάφη. Αυτό που σας είπα. Διαφορετικά θα μείνετε μέσα κι οι δυο τιμωρημένοι για όλες τις γιορτές. Το καταλάβατε? Μάλιστα. Μάλιστα τι? Μάλιστα, θεία Θέκλα. Έτσι, μπράβο. Και τώρα τι κάνουμε, μου λες? Ψυχραιμία. Κάτι θα σκεφτούμε. Βέβαια, κάτι θα σκεφτούμε. Τα φωτάκια έχουν όλα καεί. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Μαύρα μεσάνυχτα και είναι όλα κλειστά. Σε λίγο θα γυρίσει πίσω η θεία μας η μπουλντόζα και θα μας κλειδώσει μέσα και τους δύο μέχρι τα Θεοφάνεια. Ούτε ο Άι Βασίλης δεν μας ξελασπώνει. Θαύμα, θαύμα. Ναι, αλλά πώς? Τι πώς και ξεπώς? Τι ψάχνεις τώρα? Το θέμα είναι ότι τη γλιτώσαμε. Άγιε μου Βασίλη, να σε καλά που μας έσωσες. Ποιος μας έσωσε? Ο Άι Βασίλης φυσικά. Είναι κολλητός μου. Δεν στο έχω πει. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να του μεταβιβάσω με τηλεπαθητική σκέψη ότι τον χρειάζομαι. Α, ναι. Δηλαδή τόσο κολλητός σου είναι? Φυσικά. Δηλαδή, αν του στείλεις μία ακόμη τηλεπαθητική σκέψη, μπορεί ας πούμε να πάρει το ελκυθρό του, να κατέβει στη γη και να μας κάνει επίσκεψη? Αστείο πράγμα. Ωραία. Φώναξέ τον τότε. Τώρα δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί είναι πολύ busy. Τι είναι? Busy? Very busy. Πνίγεται. Και εσύ που το ξέρεις? Μου το είπε. Πότε? Μόλις τώρα. Κι εγώ γιατί δεν τον άκουσα? Γιατί εσύ δεν έχεις το χάρισμα. Ποιο χάρισμα? Της τηλεπάθειας βέβαια. Εγώ γιατί δεν έχω κινητό, ξέρεις? Γιατί? Γιατί όποιον θέλω, τον καλώ με τηλεπάθεια. Α, ναι. Και αυτός πού σε καλεί? Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Για, κάτσε. Κάτι λέει ο Άι Βασίλης. Ναι, καλά. Θα ησυχάσεις? Ναι. Ναι. Αχα. Ναι. Αχα. Μάλιστα. Λέει πως μόλις έλαβε τα εγκεφαλικά διαπλανητικά μου κύματα, πως θα ήθελε πάρα πολύ να σε γνωρίσει, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνει γιατί έχει να κάνει πρόβα με το σαξόφωνο του. Παίζει ο Άι Βασίλης σαξόφωνο? Και βέβαια. Είναι σολίστ. Τι ήταν αυτό? Α,
Από εκεί ακούστηκε. Άγιε Βασίλη! Ώστε δεν με δούλευες. Ναι, όχι. Ξέρω εγώ. Χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Όλα εντάξει με το δέντρο. Εσύ το σημάζεψες. Εγώ. Να σε καλά. Μας έσωσες από την μπουλντόζα. Είναι καλή γυναίκα η θεία σας η Θέκλα. Απλά είναι λιγάκι νευρική. Σας αγαπά πολύ, να το ξέρετε. Γι' αυτό να μην τις κάτε με τις αταξίες σας. Άλλωστε τούτες εδώ τις άγιες μέρες θα πρέπει όλοι να είμαστε ήρεμοι και καλοσυνάτοι για να τις χαρούμε με τους αγαπημένους μας. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.